Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αυτό που θα αφήσει πίσω του ο κορονοϊός δεν είναι μόνο το ιατρικό πρόβλημα, το πρόβλημα της υγείας. Αυτό κάποια στιγμή, όπως όλα δείχνουν, οι επιστήμονες θα το λύσουν με εμβόλια, με φάρμακα. Θα αφήσει όμως ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα στην κοινωνία. Και αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει με την τεράστια ανεργία. Τεράστια ανεργία σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα περισσότερη ανεργία αναμένεται στη χώρα μας. Μια χώρα χτυπημένη από δεκαετή μνημόνια. Απέναντί μου συναντώ τον κύριο Μητρόπουλο. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο κύριος καθηγητής, ο εργατολόγος, θα μας εξηγήσει τι πρέπει να περιμένουμε, γιατί ήδη πρωτοσέλιδα εφημερίδων μας δίνουν έτσι μια πρόγευση του τι εργασιακό περιβάλλον θα αντιμετωπίσουν αυτοί που επιστρέφουν στις δουλειές τους από την αναστολή και όλοι μας για το χρόνο που έρχεται. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Ξανάλετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Τι θα γίνει? Τι θα περιμένουμε? Καλά το εισαγάγατε το θέμα και οι ξένοι, όλοι σχεδόν οι ξένοι οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί και ινστιτούτα, αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θεωρούν ότι η πατρίδα μας, παρά το ότι αντιμετώπισε με σωστή διαχείριση ενώ και της κυβέρνησης και των επιστημόνων, αλλά και καλή ανταπόκριση του λαού, το θέμα της υγειονομικής κρίσης, στο θέμα της ύφεσης όλοι συμφωνούν και ο δικός μας οργανισμός, η Επιστημονική μας Ένωση, ότι λόγω του ότι η χώρα μας είναι εκτεθειμένη στον τουρισμό όσο καμία άλλη χώρα, με συγκεκριμένα, κύριε Ξανάλατε, ο τουρισμός, η σύτηση και οι μεταφορές δημιουργούν το 1 τρίτο του ΑΕΠ και δίνουν το 1 τρίτο της συνολικής απασχόλησης. Από αυτούς τους τρεις τομείς που δένονται μεταξύ τους, 980.000 άμεσα και έμεσα είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στη σύντηση και στις μεταφορές. Υπό αυτή την έννοια όλοι καταλήγουν και επιστημονικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμοί ότι η πατρίδα μας θα υποστεί μεγαλύτερη ύφεση από το γεγονός ότι μέσα και από τις μνημονιακές δεσμεύσεις έχουμε εκτεθεί πολύ στον τουρισμό. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε και εμείς, και είναι μεγάλο στοίχημα, τι θα γίνει τη Δευτέρα. Η κυβέρνηση πήρε απόφαση να λειτουργήσει το 10% των κλεισμένων επιχειρήσεων. Ποιοι θα ανοίξουν, με πόσους εργαζόμενους θα ανοίξουν, με τι μισθούς θα ανοίξουν και ποιοι θα παραμείνουν σε καθεστώς αναστολής. Αυτό είναι ζητούμενο από τις επιχειρήσεις που έδωσε εντολή να λειτουργήσουν η κυβέρνηση και είναι περίπου 70.000 εργαζόμενοι και 20.000 επιχειρήσεις και πλέον. Και ποιες από τις επιχειρήσεις, στους λεγόμενους ΚΑΔ, αυτές που είναι πληττόμενες, αυτές που είναι πληγήσεις, αυτές που δεν κλείσανε με εντολή της κυβέρνησης, αυτές που μισολειτουργούσαν, κύριε Ξανάλατε, όλη αυτή την περίοδο, και για αυτές ένα ακόμη στοίχημα για μας. Θα ανοίξουν, πόσες θα ανοίξουν, με τι προσωπικό θα ανοίξουν, με τι μισθούς θα ανοίξουν. Σας θυμίζω, κύριε Ξανάλατε, διότι ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και τη μεγάλη ενημέρωση του θέματος, ότι τελευταία ο ΓΕΣΕΒΕ, η μεγάλη οργάνωση των ελευθεροπαγγελματιών, επιβεβαίωσε ότι είχαμε πριν ένα μήνα ότι 100.000 τουλάχιστον μέλη τους δεν θα ανοίξουν ποτέ. Μάλιστα. Όχι τούτο καλοκαίρι. Δεν θα ανοίξουν ποτέ. Δεν θα ανεβάσουν και άλλες, άλλες 100.000 θα βολοδέρνουν μεταξύ ανοίματος, μισοανοίγματος, μισοκλεισίματος και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, και να πούμε και το άλλο, το έχουμε κουβεντιάσει σε εξαιρετικές ραδιοφωνικές σας εκεί εκπομπές. Από τη Δευτέρα και μετά οι εργαζόμενοι θα κινούνται σε ένα εκκρεμές μεταξύ αναστολής, της εργασιακής σχέσης, που κάποιοι θα παραμείνουν και κάποιοι θα προσθεθούν, και της λεγόμενης μερικής απασχόλησης. Δηλαδή ενός καθεστώτος μισοανεργίας, μισοεργασίας. Δηλαδή. Αυτό έρχεται από το εξωτερικό, έρχεται με πρωτοβουλία της κυρίας Φον Λάιεν, η οποία είναι επικεφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισηγήθηκε στις κυβερνήσεις. Αντί για 4 εβδομάδες εργασίες το μήνα, να τους απασχολούν 2 εβδομάδες το μήνα,
να τους δίνουν το μισό μισθό αφού δουλεύουν μισές εβδομάδες, και το άλλο κομμάτι, όχι ολόκληρο, αλλά τμήμα του θα το καλύπτει η κρατική επιδότηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα βρεθούν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στο λεγόμενο σύστημα, ιδιότυπο σύστημα μερικής απασχόλησης, αυτό που μόλις περιγράψαμε, το διβδόμαδο μηνιάτικο, ωράριο μηνός για 2 εβδομάδες, όπου εκεί οι περισσότεροι εργαζόμενοι, σχεδόν όλοι, θα χάσουν το 25 με 30% του μισθού. Γιατί θα παίρνουν το μισό μισθό από τον εργοδότη, αλλά από το άλλο μισό θα καλύπτεται μόνο το μισό του μισού. Άρα λοιπόν 250 ευρώ στο χιλιάρικο λιγότερα, 250 ευρώ λιγότερες εισφορές και στο βάθος και μείωση συντάξεων. Γιατί? Διότι όλα... Για πόσο διάστημα? Αυτό η κυβέρνηση το νομοθέτησε κατά νότατον μέχρι 6 μήνες, αλλά με δυνατότητα αυτό να ξαναπαραταθεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα κοκτέιλ, κύριε Ξανάλατε, εργασιακής ευελιξίας, όπου πολλοί δεν θα δουλεύουν για 2, 3, 4 μήνες το χρόνο. Κάποιοι θα δουλεύουν με μειωμένο ωράριο, άρα όλο αυτό σημαίνει ένα νέο γύρο φτωχοποίησης ευρύτερων εργατοϋπαλληλικών στρωμάτων. Οι εργαζόμενοι της Δευτέρας και κάποιοι άλλοι λίγο αργότερα είναι και ακάλυπτοι από την απόλυση πια, έτσι? Πολύ σωστά το είπατε. Γιατί? Διότι σύμφωνα με τον νόμο της κυβέρνησης, όσοι ήταν σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή της κυβέρνησης, καλύπτονταν από απόλυση μόνο όσο διαρκούσε η αναστολή. Από τη Δευτέρα που σταματάει η αναστολή σε αυτές τις επιχειρήσεις, απελευθερώνονται οι απολύσεις. Άρα οι εργαζόμενοι μπορούν να απολυθούν, άρα οι εργοδότες μπορούν να απολύσουν. Και χωρίς σύμφωνη γνώμη. Κατηγορία και χωρίς σύμφωνη γνώμη. Και χωρίς σύμφωνη γνώμη μπορεί σε να κάθε κάνουν πρόδοση, ό,τι θέλουν και σε χωρίς σύμφωνη γνώμη. Μπορεί να κάνουν και τετράωροι τον εργαζόμενο. Έτσι, έτσι το να μετατρέψουν από 4 εβδομάδες σε 2 είναι μονομερές, δυστυχώς, δικαίωμα του εργοδότη. Επίσης και αυτοί που έρχονται από αναστολή στα μέσα του Μαΐου καλύπτονται μόνο για άλλες 45 μέρες. Μετά επίσης μπαίνουν στον ίδιο κυκαιώνα. Πολύ σωστά. Η δεύτερη κατηγορία των επιχειρήσεων, δηλαδή οι λεγόμενες επιχειρήσεις των ΚΑΔ, οι πληττόμενες, αυτές καλύπτονται διπλάσιο χρόνο του 45ήμερου. Οι μεν πρώτοι καλύπτονται για ένα 45ήμερο, όπως είπαμε, από απόλυση. Οι δεύτεροι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή των ΚΑΔ καλύπτονται 45 και 45 μέρες. Άρα με τη λήξη των 3 μηνών αμέσως και εκεί απελευθερώνονται οι απολύσεις. Διαβάσαμε διάφορα άρθρα, μεταξύ αυτό και του Στρος-Καν, που λέει ότι η Ελλάδα θα χτυπηθεί βάναυσα. Τι ανεργία υπολογίζει ο φορέας σας ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στον χρόνο μέχρι τέλος του έτους? Εμείς είχαμε πρωτοαναγγείλει πριν 25 μέρες σε δική σας εκπομπή και είχαμε πρωτοδημοσιεύσει ένα δελτίο τύπου που λέγαμε ότι μέχρι Ιούλιο 500.000 κόσμου θα απειληθεί είτε από ανεργία είτε από μερική απασχόληση και μεγάλη μείωση των αποδοχών. Δεν είχαμε υπολογίσει τους 100.000 και πλέον ελευθεροεπαγγελματίες που και αυτοί θα κλείσουν, θα μπουν στην ανεργία. Αλλά στον καθαρό ιδιωτικό τομέα, κύριε Ξανάλατε, 500.000 κόσμου θα κινηθεί μεταξύ ανεργίας, απώλειας θέσης και μερικής απασχόλησης. Αυτό βλέπω εκ των υστέρων βεβαίως και μετά, γιατί κοινοποιούμε τα στοιχεία μας και σε ξένους οργανισμούς. Μάλιστα. Δεν λέω ότι το Δουνουτού είπε τα ίδια πράγματα, αλλά όλοι λένε ότι επειδή κάθε μονάδα αύξηση της ανεργίας είναι 45.000 άνεργοι, το Δουνουτού και οι άλλοι οργανισμοί ήταν ότι θα πάμε στις 22-22,5%. Είναι περίπου αυτό το οποίο είπαμε εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη ενημέρωση. Θέλω να σας ζητήσω να εγκαινιάσουμε μια τακτική επαφή μας μέσω του διαδικτυακού μου καναλιού για να ενημερώνει το κόσμος. Γιατί αυτά τα πράγματα τα περνάνε στα ψηλά ή και δεν τα λένε και καθόλου. Μαζί σας εδώ και αρκετό καιρό έχουμε εγκαινιάσει, νομίζω, μια σωστή και έγκυρη πληροφόρηση. Έτσι. Και ενημέρωση. Χαίρομαι και μαθαίνω ότι κάνετε σπουδαία δουλειά και σας αγαπάει ο κόσμος, πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξανάλατε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.